την αποκάλυψη πως 24χρονη θα αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια των ανήλικων αδελφών της μετά την αποκάλυψη του οικογενειακού δράματος που ζούσαν με τους εκπαιδευτικούς γονείς τους, έκανε συνήγορο των κοριτσιών μετά την ολοκλήρωση του δικαστηρίου το απόγευμα της Πέμπτης που επέβαλε ποινή φυλάκισης 17 μηνών με τριετή αναστολή για το αδίκημα της σωματικής βλάβης και της εξύβρισης στον 53χρονο πατέρα που μηνύθηκε από την 24χρονη κόρη του για ενδοοικογενειακή βία. Επιπρόσθετα, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 μηνών με τριετή αναστολή στη μητέρα για το αδίκημα της εξύβρισης. Η δικηγόρος των κοριτσιών της οικογένειας, η κυρία Καραγγέλη, χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση. Είχαμε την απόφαση πλέον του τριμελούς αυτοφόρου πλημελιωδικίου Λάρισας, η οποία ήταν η αναμενόμενη. Επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης στον πατέρα 17 μήνες για τις πράξεις που κατηγορούνταν, όπως κατηγορούνταν στο κατηγορητήριό του. Αντιστοίχως στη μητέρα 4 μήνες συνολική ποινή φυλάκισης για τις πράξεις που κατηγορούνταν στο κατηγορητήριο όπως κατηγορούνταν ένοχοι, ομοφόνος. Ήρε την κράτηση, αφαιρεί τον χρόνο κράτησης, αναστέλει την έκτηση της ποινής επί τριετία και δίνει χορηγή και αναστέλους αδύναμη στην έφεση. Ήταν μια απολύτως αναμενόμενη απόφαση. Πράγματι, το μόνο που έχω να σας δηλώσω είναι ότι η αλήθεια έλαμψε. Επίσης, στα παρατράγουδα της, δυστυχώς, της αγροματικής διαδικασίας ήταν ότι η υπεράσπιση, ενώ κατηγορούσε την υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή τις παθούσες, ότι δέχονται εξοικογενειακή βία, σήμερα ισχυρίστηκε για ακόμη μια φορά, όπως και στο πρώτο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικίου Λάρισας, ότι για όσα κατηγορούνται οι γονείς από τα παιδιά, είναι όλα ψεύδι, είναι από κύμα της φαντασίας και προϊόν, λέγανε και οι δύο γονείς, της πικρίας των παιδιών λόγω του αυστηρού κανονισμού του σπιτιού, τον οποίο υιοθέτησαν, λόγω της θρησκευτικής τους, τέλος πάντων, πώς να το πω, αφοσίωσης. Εγώ θα τη χαρακτήριζα θρησκόληπτη, για να μην πω αιρετική, με παραπάνω παρακλάδια. Από την πλευρά της, συνήγορος των κατηγορουμένων, η κυρία Χρύσα Τριανταφύλου, εξήγησε πως ζητήθηκε η δίκη να γίνει και κλεισμένο των θυρών για την προστασία των οικογενειακών συμφερόντων των διαδίκων. Πρώτης ενάρξεως της αποδιεκτικής διαδικασίας υποβάλαμε αίτημα για τη διεξαγωγή της δίκης και κλεισμένων των θυρών για την προστασία των οικογενειακών συμφερόντων των διαδίκων ως αργές μέτωπο τόσο από πλευράς υπεράσπισης όσο και πολιτικής αγωγής. Το αίτημά μας αυτό έγινε δεκτό, καθόλου δεκτό, για την προστασία της ζωής και της οικογένειας τόσο των φερόμενων ως θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας όσο και των κατηγορουμένων. Ευτυχώς δεν επικράτησε η υπερβολή. Επιχειρήσαμε από πλευράς μας να αποκαταστήσουμε πλήρως τις σχέσεις γονέων και τέκνων μέσω της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης. Η ίδια ήταν και η παρένεση της έδρας. Το αίτημά μας αυτό δεν έγινε δεκτό από την άλλη πλευρά. Η δικαστική απόφαση είναι καθόλου σεβαστή. Ασκήσαμε το προβλεπόμενο ένδικο μέσω της έφεσης. Αναμένουμε την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και ευελπιστούμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει η σύνεση και η συνένεση. Δεν ετέθη κάποιος περιοριστικός όρος για την κατοίκηση των γονέων. Θα παραμείνουν στην ιδιόκτητη οικία τους και θα κατοικούν όλοι μαζί. Σημειώνεται τέλος πως το αίτημα ποινικής διαμεσολάβησης απορρίφθηκε, ενώ από πλευράς καταδικαστέντων ασκήθηκε έφεση.